οι πληγές στους πολιτισμικούς μας θησαυρούς από το χτύπημα του Εγκέλαδου και πως αυτές θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν πριν λάβουν ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης της Λίνας Μενδώνη στο Ηράκλειο την Τετάρτη. Όπως εξήγησε μιλώντας στην Κρήτη TV και τη Φιλία Σαριδάκη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, με επικεφαλή στην Υπουργό Κλιμάκιο Στελεχών αναμένεται να προχωρήσει σε αυτοψία και ακολούθως να εξειδικεύσει τις παρεμβάσεις σε μνημεία που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. Την Τετάρτη θα είναι εδώ η κυρία Υπουργός ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, μαζί με κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στελέχη, όπου θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια και εκεί θα έχετε περαιτέρω πληροφόρηση και εξειδίκευση των μέτρων των οποίων έχουν προταθεί, αλλά και της χρηματοδότησης και του ύψους αυτής. Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα, το Υπουργείο εμφανίζεται πιο έτοιμο στο σχεδιασμό του απέναντι στα ενετικά νεόρια. Ο σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου οδήγησε σε νέο κλείσιμο στα ανατολικά νεόρια επί της παραλιακής. Την ίδια ώρα, 5 μήνες μετά την προηγούμενη επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου δεν έχει εξασφαλιστεί αναγκαία χρηματοδότηση για τη στερέωση των δυτικών νεορίων, ούτε και η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου, Δήμου και Περιφέρειας, ώστε να προχωρήσει η αποκατάστασή τους. Με τα νεόρια ξέρω ότι προχωράει το ερευνητικό πρόγραμμα, όπως και τα υπόλοιπα έργα που υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου βρέθηκε στο Ηράκλειο για την επίσημη παρουσίαση της περιοδικής φωτογραφικής έκθεσης «Φιλόξενη Αρχαιολογία» στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι παρουσιάσεις που έχουμε σήμερα εδώ αφορούν μόνο τις σχολές που δραστηριοποιήθηκαν λίγο πριν την ανεξαρτησία της Κρήτης και κατά τη διάρκεια της Κρητικής Πολιτείας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται από τις ξένες αρχαιολογικές σχολές εδώ στην πατρίδα μας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκαν πτυχές από τη δράση των ξένων αρχαιολογικών σχολών στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα στην Κρήτη, που είναι συνυφασμένη με την νεότερη ελληνική ιστορία.